Για να δούμε λιγάκι, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται στην Ξάνθη. Σε μια περιοχή όπου από την αρχή της πανδημίας τα κρούσματα του κορονοϊού είναι επαναλαμβανόμενα, συνεχόμενα και αρκετά. Θα περίμενε κανείς ότι σε μια τέτοια περιοχή με τόσα πολλά συνεχόμενα κρούσματα το δημόσιο σύστημα υγείας, το νοσοκομείο της πόλης θα είχε πια εξοπλιστεί μετά από 4 περίπου μήνες έναρξης αυτής της πανδημίας. Κι όμως, τίποτα δεν έχει γίνει ούτε ως προς τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, ούτε ως προς τη στελέχωσή του. Θα μείνω στον εξοπλισμό του νοσοκομείου, γιατί με την ερώτησή μας φέρνουμε στη Βουλή για συζήτηση ένα αίτημα της Ένωσης Γιατρών της Ξάνθης εκεί, σχετικά με την ανάγκη του άμεσου εξοπλισμού του νοσοκομείου με ένα μηχάνημα μοριακής ανάλυσης εξετάσεων για τον κορονοϊό, το λεγόμενο και PCR. Το αίτημα αυτό το έχουν υποβάλει οι γιατροί του νοσοκομείου από τα μέσα του Απρίλη. Βρισκόμαστε στα μέσα του Ιούλη, έχουν περάσει 3 μήνες και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα συνεχόμενα κρούσματα? Με το να στέλνονται τα δείγματα είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά τα αποτελέσματά τους να έρχονται είτε την άλλη μέρα είτε μετά από 2-3 μέρες. Ταυτόχρονα, μέσα στην Ξάνθη λειτουργεί ένα ιδιωτικό εργαστήριο που διαθέτει τέτοιο μηχάνημα, του οποίου τα αποτελέσματα βεβαίως εκδίδονται αυθημερών. Τυχαίο το να μην έχει το δημόσιο νοσοκομείο της Ξάνθης και να υπάρχει ένα ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο βεβαίως να βγάζει αρκετά χρήματα, κέρδη από αυτή την υπόθεση? Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε να σας πούμε και αυτό που ζητάνε και οι γιατροί, αυτό που ζητάει και ο λαός της Ξάνθης, αυτό που ζητάει και η περίσταση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα πρέπει άμεσα, χθες θα έπρεπε να έχει εφοδιαστεί το νοσοκομείο της Ξάνθης με αυτό το μηχάνημα, επιτέλους, μαζί βεβαίως με όλα τα άλλα αιτήματα που σταθερά βάζουμε εμείς για τη στελέχωση των νοσοκομείων, για την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και για εκείνο το συντονισμό, κύριε Υπουργέ, μέσα από την επίταξη που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε, όλων των δομών υγείας και των δημόσιων και των ιδιωτικών, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι της αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας που, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Περιμένουμε με αγωνία την απάντησή σας, όπως περιμένει και ο κόσμος στην Ξάνθη, να ανακοινώσετε την ημερομηνία όπου θα σταλεί αυτό το μηχάνημα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Ευχαριστώ, κύριε Συνάρ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Δελή, όντως, το νοσοκομείο Ξάνθης έστελνε δείγματα προς εξέταση στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων γινόταν εντός της ίδιας ημέρας. Παρά τα αυτά, φροντίσαμε για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του νοσοκομείου στην εξέταση δειγμάτων να είμαστε σε θέση τις επόμενες μέρες να λειτουργήσουμε μοριακό αναλυτή με δυνατότητα εξέτασης 80 δειγμάτων ανά τις 4,5 ώρες, ο οποίος μεταφέρεται και διατίθεται από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης υποκράτεια. Επομένως, και μηχάνημα θα έχει Ξάνθη και την παραγωγική ικανότητα θα έχει το μηχάνημα αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής εξαγωγή αποτελεσμάτων ημερησίως, προκειμένου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής. Μεταξύ των άλλων, στην ερώτησή σας αναφέρεστε στη ελέγχωση με προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Να σας θυμίσω ότι βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης στα αρμόδια συμβούλια κρίσης και επιλογής γιατρών 8 θέσεις μόνιμων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, 1 θέση ουρολογίας, 1 θέση εσωτερικής παθολογίας, 1 θέση καρδιολογίας, 2 θέσεις αναισθησιολογίας, 1 θέση οφθαλμολογίας, 1 θέση μυευτικής γυναικολογίας και 1 θέση ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας. Και αυτές οι μόνιμες προσλήψεις θα τις δούμε να δρομολογούνται στο νοσοκομείο Ξάνθης στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Επιπρόσθετα, τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα, έχει προσληφθεί και αναλάβει υπηρεσία για χρονική διάρκεια 36 μηνών επικουρικό προσωπικό, τόσο ιατρικό, όσο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καλύπτοντας συνολικά 43 θέσεις στο νοσοκομείο. Όπου συνεχίζουν να υφίστανται ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με επικουρικό προσωπικό, προχωρούμε σε μετακινήσεις προσωπικού από τις πλησιέστερες υγειονομικές δομές. Αναφέρεστε στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Να σας υπενθυμίσω, γιατί το κόμμα σας έχει κάνει ανάλογες ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πλάνο μας. Ενώ είχε προγραμματιστεί για τη διαχείριση της πανδημίας και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ανάγκη και αφού η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και δεν απαιτούνται ακραίες λύσεις όπως αυτές τις επίταξεις, οι οποίες, να σας θυμίσω, η επίταξη προβλέπεται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τις οποίες είχαμε φέρει στη Βουλή. Και δεύτερον, υπάρχουν άλλοι τρόποι συνεργασίας, οι οποίοι αποδεικνύονται αποδοτικότεροι. Αναφέρεστε επίσης στην ερώτησή σας στην πλήρη χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Θα ήθελα να σχολιάσω ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για το σύνολο των φορέων και των υγειονομικών δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν όμως και άλλες πηγές, τις οποίες οφείλουμε να αξιοποιούμε για περαιτέρω χρηματοδοτική ενίσχυση του συστήματος, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πόρη, που είναι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης, από την οποία σε αυτή τη φάση καλύπτονται διάφορες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τελειώνοντας, να επισημάνω για μία ακόμη φορά, κύριε Δελή, ότι σε λίγες ημέρες θα λειτουργήσει στην Ξάνθη μηχάνημα μοριακού ελέγχου για τον κορονοϊό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε Δελή. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε στο τέλος και το είπατε και στην αρχή. Για το μηχάνημα μοριακού ελέγχου. Καταρχήν, τα αποτελέσματα που στέλνονται τώρα, μέχρι τώρα που μιλάμε, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αλεξανδρούπολη, τα δείγματα από την Ξάνθη, ποτέ δεν έρχονται αυθημερών, κύριε Υπουργέ. Αυτό το λένε οι γιατροί, δεν το λέμε εμείς. Έρχονται μετά από 1-2 μέρες. Ενώ στο ιδιωτικό, ναι, από το ιδιωτικό της Ξάνθης βγαίνουν αυθημερών. Τώρα για το μηχάνημα αυτό, αν κατάλαβα καλά από ό,τι άκουσα από αυτά που είπατε, λέτε ότι θα πάρετε το μηχάνημα του μοριακού ελέγχου από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για να το μεταφέρετε στην Ξάνθη. Σωστά. Αυτό το λέτε εσείς αντιμετώπιση των ελλείψεων του νοσοκομείου της Ξάνθης, δηλαδή θα καλύψουμε τις ανάγκες στην Ξάνθη και θα αφήσουμε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης χωρίς μηχάνημα μοριακού ελέγχου. Ό,τι κάνετε δηλαδή με το προσωπικό που παίρνετε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό από τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία για να στελεχώσετε τα νοσοκομεία, θα το κάνετε και με τα μηχανήματα τώρα. Και αυτό το λέτε σοβαρή και έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας. Δείτε, στην ερώτησή μας, σας καλούμε, σας είπαμε και σήμερα να ανακοινώσετε μια ημερομηνία. Είπατε για τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές οι επόμενες μέρες και φυσικά το κενό που θα δημιουργηθεί, όπως είπαμε πριν από λίγο, για το Ιπποκράτειο. Μιλήσατε, απαντήσατε και στο κομμάτι εκείνο της ερώτησης για τη στελέχωση για τις ελλείψεις προσωπικού. Καταρχήν, έχουμε επισκεφθεί με την οργάνωση και του κόμματος στην Ξάνθη το νοσοκομείο στις αρχές ακόμα της πανδημίας και οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν γύρω στο 40%. Δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Τώρα, το ότι δρομολογούνται 8 θέσεις γιατρών, αυτή η δρομολόγηση κρατάει χρόνια. Χρόνια δρομολογούνται, δεν ξέρω από πού έχουν ξεκινήσει όλοι αυτοί, αλλά δεν έχουν φτάσει χωρίς βεβαίως δική τους ευθύνη, με ευθύνη των κυβερνήσεων. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει, ούτε εσείς βεβαίως, ότι έχετε έγκαιρα και σωστά αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού. Αφενός γιατί τελικά το δημόσιο σύστημα υγείας το μετατρέψατε όλο το προηγούμενο διάστημα
σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας της μιας νόσου, αφήνοντας και παραμερίζοντας τις υπόλοιπες ανάγκες υγείας του λαού μας. Και όταν εμείς σας μιλάμε για την επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, σας το ξαναλέμε, εννοούμε το να υπαχθούν κάτω από δημόσιο έλεγχο, κάτω από δημόσιο συντονισμό και σχεδιασμό, έτσι ώστε να ανταποκριθούν συνολικά στις ανάγκες που υπάρχουν. Και όχι να παροπλίζονται όπως έγινε όταν χρειαζόταν, μέχρι πριν από λίγο καιρό. Εν πάση περιπτώσει, και ό,τι κερδίθηκε τώρα από την πολύ μεγάλη προσπάθεια του λαού, γιατί αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη έγκαιρη αντιμετώπιση που κάνατε σε σχέση με την πανδημία, τον έγκαιρο εγκλεισμό δηλαδή των ανθρώπων του λαού στα σπίτια του, ό,τι κερδίθηκε, φοβάμαι ότι το παίζει η κυβέρνησή σας τώρα στη ρουλέτα των κερδών του τουρισμού και των μεταφορών. Και ξέρετε, αυτό είναι, μπορεί να αποβεί και πάρα πολύ επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες και πολύ μεγάλες ελλείψεις στην υγεία, κύριε Υπουργέ. 4 μήνες η κυβέρνησή σας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να καλύψει αυτές τις ελλείψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι τόσο απαραίτητες για αυτήν την πανδημία, ελάχιστα αυξήθηκαν, την ώρα που θα έπρεπε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χώρα μας να έχει 3.500. Ξέρετε πόσες έχει, ξέρετε, 685, στο 1/6 δηλαδή. Και εσείς μιλάτε για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση και με ένα πιθανό κύμα έξαρσης της πανδημίας από το φθινόπωρο. Πώς θα γίνει αυτό? Ξανά με τον εγκλεισμό στα σπίτια? Νομίζουμε ότι επειδή φαίνεται ότι η κυβέρνησή σας από τα λόγια εδώ πέρα μέσα στη Βουλή δεν παίρνει, ο λόγος είναι τώρα πια στο λαό, στο κίνημά του, να τα διεκδικήσει όλα αυτά. Ο λαός της Ξάνθης, ο λαός της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί το μηχάνημα από τη Θεσσαλονίκη να πηγαίνει στην Ξάνθη. Δεν γίνεται να το χάνει μια περιοχή για να το παίρνει μια άμυδα. Δεν τους βάλουμε να μαλώσουν κιόλας τώρα τα νοσοκομεία.